Γεια σας παιδιά, βγήκε νέο τρέιλερ, sequel αγαπημένης μου ταινίας, του Kingsman. Το δεύτερο λέγεται The Golden Circle, το πρώτο λεγόταν The Secret Service. Και είπα να κάνω ένα trailer reaction, όπως πάντα, όπως με τα προηγούμενα δύο δεν το έχω δει το trailer. Θα το δω τώρα, πρώτη φορά, θα το δούμε μαζί, ή εντάξει, εγώ τουλάχιστον θα το δω πρώτη φορά, δεν ξέρω για εσάς. Ο λόγος που το κάνω δεν θα κάνω σε κάθε trailer reaction, έτσι αλλήμωνα δεν το συζητάμε, αποκλείεται αυτό το πράγμα. Απλά το συγκεκριμένο μου άρεσε πάρα πολύ το πρώτο έργο, είναι και μια fan ταινία, οπότε θεωρώ είναι μια καλή ευκαιρία να κάνουμε και ένα reaction για το συγκεκριμένο trailer. Να σημειωθεί ότι παρόλο που μου άρεσε πάρα πολύ η πρώτη ταινία, αρχικά δεν ήταν έτσι. Όταν πρώτο είχα δει το τρέιλερ στον κινηματογράφο, και δεν το είχα δει μια φορά, δεν πηγαίνω στον κινηματογράφο συνέχεια, το είχα δει 3-4 φορές. Δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν σας κάνω πλακά, δεν είχα γελάσει με τίποτα. Έβρισκα το χιούμορ τραγικό. Γενικά το είχα δει σαν μια βρετανικού τύπου κακή κωμωδία. Ή αν όχι κακή, τέλος πάντων απευθύνεται σε μένα, γιατί δεν είμαι και πολύ φαν στις βρετανικές κωμωδίες. Και ο μόνος λόγος, δεν είχα σκοπό να πάνω εδώ, και ο μόνος λόγος που το είδα είναι γιατί έγινε, εννοείται με τα reviews, χαμός. Όλοι είχαν πει ότι είναι φανταστικό έργο, απίθανο κλπ. Εντάξει, και φυσικά επειδή δεν είμαι κολλημένος γενικά σαν άνθρωπος, αλλά ειδικά στα έργα, λέω εντάξει, ας πάω να δώσω μια ευκαιρία. Κινηματογράφος είναι. Λοιπόν, και ευτυχώς που πήγα. Παιδιά, την ταινία την είδα δύο φορές στο κινηματογράφο, χωρίς πλάκα. Και χάρηκα όταν έμαθα για sequel. Βέβαια, εντάξει. Ο συνήθως τα sequel είναι λίγο ρευστοκίνδυνα ή θα είναι πάντα πιο κάτω από το πρώτο ή μπορεί να είναι καλύτερα, βλέπε Terminator, Star Wars. Λοιπόν, anyway, πάμε να το δούμε. Ξέχασα τα ακουστικά, τώρα πάμε να το δούμε. Έχω δυσχρωματοψία. Όποιος αν έγραφε κάτι εκεί, πείτε μου τι έγραφε ο Κρέιρι. Makings of a Kingsman. Sir Michael Caine. It's more than the clothing we wear or the weapons we bear. It's about being willing to sacrifice for the greater good. Μ' αρέσει πολύ που έχουν και στυλ. Είναι φοβερό αυτό. For what comes next. Τέλεια. Φρανκ Σινάτρα. Jeff Bridges, thanks. Oh my God, Harry. Μάλιστα. Δεν έχουμε τα ακουστικά, δεν χρειαζόμαστε. Εντάξει. Παιδιά, φαίνεται να διατηρεί την ποιότητα και το ύφος, καλά εντάξει αυτό δεν το συζητάμε, αλλά το σημαντικό είναι η ποιότητα της πρώτης ταινίας. Εμένα μου άρεσε το τρέιλερ, ήταν ωραίο. Βασικά είναι από τα καινούργια teaser από ό,τι είδα, γιατί είναι 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα ήταν. Φαίνεται ωραίο. Φαίνεται ωραίο, εντάξει. Είναι το ύφος που περίμενα, δηλαδή αυτό που έφανε το Frank Sinatra, εντάξει ήταν απίθανο, φοβερό. Τι να πω, πεθαίνω παιδιά, πεθαίνω πραγματικά με το στυλ. Γουστάρω assassins, έτσι, δηλαδή άτομα τα οποία μπορεί να σπάσουν το ξύλο 10 άτομα από το πουθενά και είναι με στυλ, με τα κουστομάκια, με ωραίοι, τίποτα και δεν τζαλακώνονται. Πεθαίνω για τέτοια. Λοιπόν, φοβερό, πολύ καλό. Μακάρι να έτσι και το έργο βέβαια, δεν το συζητάμε γιατί τα τρέλερ καλά είναι ή κακά είναι και μετά βγαίνουν άλλα. Μου άρεσε πολύ. Μου άρεσε πολύ. Έχω ακούσει φήμες λένε
ότι θα επιστρέψει και ο... Αχ, ξέχασα το όνομά του. Πω, πω, και... τι σπαστικό που είναι. Τέλος πάντων, καταλάβατε, ο πρωταγωνιστής από την πρώτη ταινία, δεν λέω κάτι παραπάνω, είπαν ότι θα επιστρέψει και στο δεύτερο, το οποίο εννοείται είναι περίεργο, αλλά τι να πω, θα δείξει. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αν το βάλαν τώρα με το ζόρι, το φοβάμαι λίγο το συγκεκριμένο, αλλά anyway. Λοιπόν, παιδιά, εμένα μου άρεσε πολύ το τρέιλερ, ήμουν ευχαριστημένος. Πείτε μας σχόλια από κάτω, εξάς πως σας φάνηκε, και επίσης πείτε μου για την πρώτη ταινία, την οποία πριν κάνω πρεμιέρα δεύτερη θα κάνω και την πρώτη review, αλλά εντάξει, μέχρι τότε έχουμε καιρό. Οπότε πείτε μου ωστόσο πως σας είχε φάνει και η πρώτη. Δεν νομίζω ότι σας άρεσε, εντάξει, δεν γίνεται. Λοιπόν, και τα λέμε στο επόμενο reaction.